Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας από το γήπεδο της Ερμούπολης ΕΠΣ Κυκλάδων, όπου σε λίγα λεπτά από τώρα θα ξεκινήσει η σπουδαία αναμέτρηση μεταξύ της Ένωσης των Κυκλάδων με την αντίστοιχη της ΣΑΜΟ. Πάμε από κοντά. Χάμζα θα περάσει πολύ ωραία. Θα μπει μέσα στην περιοχή, θα κάνει το σουτ και θα περάσει από δίπλα από το δεξί κάθετο δοκάρι του Ζαούτη. Χάμζα θα κλέψει. Έχει δίπλα του τον Αλιφιέρη, θα βρει τον Καμπάνη, ο οποίος με την κεφάλι θα δώσει πολύ ωραία στον Μαρτίνο και το γκολ, να το γκολ, το πρώτο γκολ στο έκτο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Μαρτίνος θα πάρει πολύ ωραία την μπάλα με το κεφάλι, ο Καμπάνης θα δώσει την ασίστ και όλοι μαζί βλέπουμε τους παίκτες της ΕΠΣ Κυκλάδων μαζί με το τεχνικό επιτελείο αλλά και τους αναπληρωματικούς να γίνονται ένα κουβάρι και να πανεγυρίζουν το πρώτο τους γκολ σε αυτή την φετινή διοργάνωση στο παιχνίδι. Ο Μαρτίνος με ένα πολύ ωραίο πλασέ μετά την πάσα με το κεφάλι του Καμπάνη νίκησε τον Ζαούτη για το 1-0 στο 7ο λεπτό της αναμέτρησης. Καπέλα στον Μαρτίνο. Ο Μαρτίνος προσπαθεί να βρει τον Καμπάνη, ο οποίος Καμπάνης πήρε την μπάλα, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, όμως μετά την υπόδειξη του βοηθού ο κύριος Ζαράνης θα δώσει offside. Ο Μαρτίνος είναι γρήγορος, θα πάρει την μπάλα, θα βγάλει στον Χάμζα, το σούτ από μακριά του Χάμζα στο 19ο λεπτό, εκτός αγωνιστικού χώρου την μπάλα, θα βγάλει στον Καλίγερο, ο Καλίγερος προσπαθεί να βρει τον Καμπάνη, Καμπάνης πολύ ωραίο το πλασέ του για να δούμε και την κατάληξη, δοκάρι και έξω, τεράστια ευκαιρία για τους γηπεδούχους με τον Καμπάνη, ο οποίος δεν καταφέρει να στείλει την μπάλα τα αν και πέρα. Θα δώσει πολύ ωραία στον Καπέλα. Για να τον Καπέλα θα φέρει την μπάλα μέσα στην περιοχή με σιρτή πάσα. Και το 2-0 ο Καμπάνης. Ό,τι δεν πέτυχε πριν το πετυχαίνει τώρα ο Καμπάνης μετά την ωραία σέντρα του Καπέλα και την όχι τόσο καλή απομάκρυση της μπάλας από τον αμυντικό της Σάμου. Ήρθε ο Καμπάνης με πολύ ωραίο πλασέ να κάνει το 2-0 στο 21ο λεπτό της αναμέτρησης. Μοσχάτος, δεν βγει η μπάλα, Σταματόπουλος, να ο Ρέπας τώρα από τα δεξιά θα κάνει το σουτ, αυτό ήταν το πρώτο σουτ στο παιχνίδι από τον Ρέπα, όμως ο Μπεσίδης χωρίς πρόβλημα, ο ασίστ του Καμπάνη με το κεφάλι και στο 29 ο Καμπάνης με πλασέ από το σημείο του πέναλτι έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, να ακόμα και ένα κόλλο Καμπάνης. 3-0 αμέσως μετά την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου και οι Κυκλαδίτες δείχνουν να καθαρίζουν το παιχνίδι αφού ο Καμπάνης αμέσως με την έναρξη δεν έχει συμπληρωθεί ένα λεπτό στο δεύτερο ημέρος κάνει το 3-0. Κάνει ισχύ έχουν γίνει οι Κυκλάδες τα τελευταία χρόνια. Να δούμε τώρα ο Καμπάνης από τα αριστερά θα πάρει την μπάλα, θα φτάσει στη μεγάλη περιοχή το σουτ με την παρέμβαση του Ζαούτη. Στο 50 λεπτό της αναμέτρησης η μπάλα σε κόρνερ. Να είναι αυτό το γκολ, πω μια τεράστια ευκαιρία με τον Μοσχάτο μόνος του κυρίες και κύριοι σε απόσταση μισού μέτρου από το τέρμα πέταξε την μπάλα στην απέναντι πλευρά. Τεράστια ευκαιρία. Μαρτίνος θα βρει τον Καπέλα. Καπέλας πολύ ωραία στον Αλιφιέρη από τα δεξιά. Αλιφιέρης θα βγάλει τη σέντρα. Μόνος ο Καμπάνης. Τεράστια ευκαιρία. Ο Καμπάνης έβγαλε πολύ ωραία το σουτ. Η μπάλα πήγαινε προς το τέρμα και παρενεύει ο... Για να δούμε ποιος είναι. Να το σουτ και πολύ ωραίο το γκολ, 4-0 για την ΕΠΣ Κυκλάδων. Σφραγίζει και τυπικά το κομμάτι της νίκης με τον, για να δούμε. Με τον Μαρτίνο στο 58 λεπτό, 4-0. Ο Μαρτίνος με ωραίο πλασέ. Από το ύψος της μεγάλης περιοχής. Βαλέτας.
Προσπαθεί να βρει το καμπάνι, ο καμπάνι με πολύ ωραίο πλασέ, δοκάρι και μέσα 5-0 σε αυτή την ασίστ του Αρώνη στο 62ο λεπτό. 5-0 ο καμπάνις. Ο καμπάνις με ένα πολύ ωραίο πλασέ μετά την ασίστ του Χάμζα. Μπάλας, Χάμζα, έχει γήπεδο μπροστά τον Χάμζα. Θα δώσει στον Αλευχέρη, ο Αλευχέρη στο σούτ. Πολύ ωραία επίβαση από τον Ζαούτη με το χέρι. Ενώ έπεφτε ο Ζαούτης, ωραία απέκρουση από τον goalkeeper. Ένα μακρινό σούτ, τώρα φεύγει πάνω από τα χέρια. 6-0. Ένα μακρινό σούτ από τον Χάμζα, αν βλέπω καλά, ναι. Δικαιούταν ένα γκολ στο 69ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Χάμζα θα πετύχει το 6-0. Ο Χάμζα να εκτελέσει αυτό το κόρνερ. Κεφαλιά από τον Μοσχάτο, ο οποίος διεκδικεί κάποιο γκολ. Χάμζα κρατά. Προχωρά ο Χάμζα, θα περάσει όποιον βρει μπροστά τον Χάμζα για να δούμε θα φτάσει μόνος μέσα στην μεγάλη περιοχή το σουτ! Ένα πανέμορφο γκολ από τον Χάμζα στο 82ο λεπτό της αναμέτρησης και αμέσως ο κύριος Ζαράνης θα σφυρίξει τη λήξη του αγώνα. Ο Χάμζα πέρασε όποιον βρήκε μπροστά του, μπήκε στη μεγάλη περιοχή και σκόραρε για το τελικό 7-0 σε αυτό το μάτς μεταξύ της ΕΠΣ Σάμου και της ΕΠΣ Κυκλάδων εδώ στην πρωτεύουσα του νομού. Οι Κυκλαδίτες σημειώνουν την πρώτη τους νίκη, φτάνουν στους 4 βαθμούς στην Σάμο, η οποία όμως έχει και ένα μάτς περισσότερο και μπαίνουν για τα καλά στη διεκδίκηση μιας θέσης που οδηγεί στην επόμενη φάση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος της προεπιλογής των εθνικών ομάδων.